Έχουμε έναν από τους κορυφαίους προπονητές της χώρας μας, τον κύριο Πομάντσκι, ο οποίος τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές εδώ. Σήμερα με λίγο στενάχωρο θέμα. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι και από μένα. Χαίρετε. Να είστε καλά. Λίγο στενάχωρο το σημερινό θέμα, διότι διαβάσαμε όλοι και ακούσαμε και, και την αντιπαράθεση της κυρίας Σακοράφα στην Βουλή των Ελλήνων με τον κύριο Αυγενάκη. Ο κύριος Αυγενάκης με μια φωτογραφική διάταξη πάει να αλλάξει τον νόμο που ο ίδιος είχε φτιάξει. Κάπως έτσι δεν είναι η επικεφαλίδα? Κάπως έτσι. Θα προτιμούσα να μαλώνουμε ή να συζητάμε ή να συμφωνούμε για κάποια σοβαρά θέματα που είναι πραγματικά αθλητικά. Πραγματικά αθλητικά και αν οι αθλητές θα κάνουν ρεκόρ ή θα κάνουν κάτι άλλο. Ή... Σε ποιο στάδιο μπορεί να κάνουν καλά ρεκόρ, πού είναι ευνοϊκές συνθήκες? Δεν έχουμε και πολλές επιλογές σε αυτά, δυστυχώς. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να μαλώνουμε. Μισό λεπτά και μόνο. Τώρα έχω μπερδευτεί. Το πρωί με αποπέμπουν και το βράδυ βραβεύουν τη δουλειά μου. Έχω τη δυνατότητα να πω τη γνώμη μου. Λοιπόν, μη φεβαίως να πείτε τη γνώμη σας, να πούμε λίγο τον κόσμο που ίσως δεν γνωρίζει. Λοιπόν, ο κύριος Πομάντσκι, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του συλλόγου των προπόνητων στο ΣΕΓΑΣ. Ναι. Ωραία. Και υπάρχει πλέον αυτή η ρύθμιση που απαγορεύει σε κάποιον που έχει έμει στη σχέση με την Ομοσπονδία να εκπροσωπείται και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Βέβαια, εδώ είναι άλλο. Κανονικά δεν πρέπει να θέτει υποψηφιότητα, δηλαδή να αισθάνεται την εκλογή. Εδώ εγώ είναι εκπροσώπηση. Εκλογές. Αυτό λέω, δεν είναι εκπροσώπηση. Εμένα με προτιμάνε μια πλειοψηφία προπονητών. Ακριβώς. Σωστά. Οπότε εκεί έχει γίνει όλη η ιστορία για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί μιλάμε. Οπότε τώρα ασφαλώς θα ακούσουμε και ό,τι έχετε να μας πείτε, κύριε Πομάντσκι. Γιατί έχει γίνει αυτό? Από την αρχή, πολλές φορές το έχουμε δει αυτό το πράγμα, μετά τις εκλογές, την επόμενη μέρα η πρώτη συζήτηση είναι οι εκλογές. Ναι. Κάπως έτσι είναι και 1,5 χρόνο τώρα στη Ομοσπονδία μας. Mm-hmm. Δύο παρατάξεις, μόνο να μαλώνουν ποιος θα πιάσει την καρέκλα και ποιος θα περάσει κάτι εκτός από το πραγματικά προβλήματα το παιδιών, των αθλητών, των προπονητών, της προετοιμασίας και το αγωνιστικό μας πλάνο. Δεν έχει γίνει συζήτηση πάνω σε αυτά τα 4 βασικά προβλήματα. Βγήκανε πολλές διατάξεις, πολλές αλλαγές, Αυτό δεν τα βελτιώσει το αθλητισμό. Το αθλητισμό θα το βελτιώσει ένα καινούριο στάδιο. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε που να κάνουμε τον αγώνα. Μια ομάδα αθλητών σε λίγο καιρό δεν τα έχει που να ρίχνει. Και αλίμονο να έχουμε και κάποιος καλός, να πρέπει να του βρούμε χωράφια 90-100 μέτρα και 80 και άλλο. Δηλαδή τα 200, 400, 800, 1500, αυτά τα παιδιά δεν έχουν που να προπονητούν για να αγωνιστούν. Αυτά είναι τα προβλήματα. Και με τον κύριο Αυγενάκη εγώ τα έκανα φοβερό δίδυμο. Αλλά να συζητάμε αυτά τα θέματα. Και αντί να συζητάμε λοιπόν με το πώς θα βελτιώσουμε την κατάσταση των αγωνιστικών χώρων ή των άλλων ζητημάτων που προκύπτουν για κάποιον αθλητή, εμείς συζητάμε για τις θέσεις, τις καρέκλες και για οτιδήποτε άλλο. Πολύ ωραία. Δεν τα ήμουν εγώ, τα ήταν κάποιος άλλος συνάδελφος. Ναι. Δεν τα είχε τα ίδια προβλήματα. Σωστά. Τι ρόλο παίζει το πρόσωπο δηλαδή σε καμιά τέτοια συζήτηση, σε μια επιτροπή? Πρέπει να επιλέξεις το καλύτερο. Μα από ό,τι διαβάζουμε και οι υπόλοιποι προπονητές αντιστέκονται σε όλο αυτό το πράγμα και νομίζω ότι δεν καταλαβαίνω και για ποιο λόγο το έκανε ο κύριος Αυγενάκης αυτό. Ούτε εγώ. Mm-hmm. Και κάτι άλλο, έχω και κάποια βαρύτητα μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσα μεντάλια και εύκολα εγώ νομίζω ότι μπορώ να περάσω και κάτι παραπάνω. Πώς θα βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας? Πώς θα πάει το μήνυμο μισθό, κατώτατο μισθό σε ένα προπονητή? Τα 200, τα 300 ευρώ, στην 780 τα πάμε? Αυτά είναι προβλήματα που πρέπει κάποιος να υπερασπίσει τα συμφέροντα των προπονητών. Οι προπονητές δουλεύουν πολύ σκληρά. Έχω πολλούς συναδέλφους που είναι όλη μέρα στο γήπεδο. Ενδιαφέρονται για τα παιδιά, κατοντηγούν τα παιδιά. Μήπως τα παιδιά περιμένουν από εμάς πάρα πολλά πράγματα. Μήπως αυτές οι θέσεις που έχετε για τους αθλητές, για τις συνθήκες και όλα αυτά ενοχλούν και πιθανότατα θέλουν να είτε είστε εσείς είτε κάποιος άλλος σαν και εσάς να μην υπάρχουν?
Εγώ χαίρομαι ο προπονητής να έχει γνώμη, να έχει λόγο και να έχει το πείσμα το αγωνιστικό μέσα να υπερασπίζει ορισμένα πράγματα. Γιατί αύριο πρέπει να νικήσεις τον αγώνα. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει καλός προπονητής. Άπιο κάποιος άλλος να ήταν, εγώ νομίζω ότι υπεράσπιζε τα ίδια, με το ίδιο ζήλο τα θέματα των προπονητών. Και κάτι άλλο, άμα δεν το αρέσει το πομάσκι να μου το πούνε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα δώσω τη θέση μου. Εγώ είμαι άνθρωπος που λέει εύκολα συγγνώμη. Αλλά άμα έχω δίκιο θα το παλέψω μέχρι το τέλος. Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι και οι υπόλοιποι προπονητές έχουν την ίδια άποψη, διότι το αντικείμενό τους είναι να καλυτερεύσουν τους αθλητές και να πάρουν μετάλλια. Και αυτό πρέπει να είναι και το ζητούμενο, νομίζω. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τόσο απλά. Όπως το ζητούμενο από τον κύριο Αυγενάκη θα ήταν να διευκολύνει όλους αυτούς, ώστε πραγματικά να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Μάλιστα. Γιατί είμαστε χαρούμενοι όλοι. Να, το θέμα είναι να είναι χαρούμενα τα παιδιά καταρχήν που προσπαθούν, που στερούνται και που τραβάνε διάφορα. Και μας τα έχετε πει επανειλημμένως τι αγώνα πρέπει και πρέπει κάποιος να κάνει για να μπορεί να πάρει ένα μετάλλιο, για να διακριθεί σε έναν αγώνα. Τα τελευταίο καιρό βλέπουμε, δηλαδή, μια στήριξη και πάρα πολύ από το ιδιωτικό τομέα. Ναι. Και εμείς με αυτά τα προβλήματα που δημιουργούμε μόνοι μας, εγώ προβλέπω ότι τα απομακρυντούν. Και είναι πολύ σημαντικό για ένα αθλητή να εξελιχθεί, να έχει τη βοήθεια και από την πολιτεία και από την ομοσπονδία και από το σύλλογό του, να είμαστε δυνατοί, να έχουμε τα λειτουργικά μας έξοδα, να μπορούμε να μην σκέφτονται σαν περιπτεράς ο αθλητής, να έχει μια εύρος κίνηση και στη γνώμη του και στη κίνησή του και στις αποφάσεις τους. Εγώ να ρωτήσω το άλλο που μπορεί τώρα να κάνω και μεγάλο λάθος, αλλά πραγματικά έχω απορία. Εάν το όλο κόλλημα είναι η έμεστη σχέση του προπονητή με την Ομοσπονδία για να εκπροσωπήσει τον σύλλογο των προπονητών, αν φύγει από μάσκι και πει όχι, επίσης δεν θα είναι έμεστος αυτός ο άνθρωπος κάπου. Δηλαδή, πώς θα εκπροσωπηθούν οι προπονητές? Πρέπει να βρούμε άνεργο. Ναι, αυτό πρέπει είναι. Να βρούμε κάποιος που να μην έχει δυνατότητα, να μην ξέρει τίποτα και να μην έχει προσωπικό. Μα αυτό θέλω να πω, ότι εάν δεν δουλεύει εκείνη τη στιγμή και τα λοιπά, δεν έχει έμεση στη σχέση, δεν ξέρει και τόσο τα προβλήματα του χώρου. Είναι λίγο στην απέξω, δυστυχώς. Άρα... Εγώ δεν έχω χάσει αγώνα εδώ και 30 χρόνια. Γνωρίζουμε. Δεν έχω χάσει μέρα να μην ανοίξω να κλείσω Ολυμπιακό στάδιο. Ξέρω καλύτερα τα προβλήματα από κατένας. Μα το γνωρίζουμε, βεβαίως. Και γι' αυτό λέω ότι. Είμαι κάθε μέρα στο ταρτάν. Πιθανό να μην το θέλουν αυτό, κύριε Πομάσκι. Εντάξει. Πιθανό να μην το θέλουν. Θεωρείτε ότι θα βρεθεί κάποια λύση? Τουλάχιστον αυτό δείχνουν. Δηλαδή... Εγώ νομίζω θα βρεθεί λύση. Θα βρεθεί λύση. Με την ευχή και αυτή και εμείς, και θα είμαστε με ανοιχτά μικρόφωνα για να, να βγάλουμε κι άλλους για αυτό το ζήτημα. Και με όλες μου θεωρούμε... τις δυνάμεις θα υπερασπίσω τη δουλειά των προπονητών. Φυσικά, αυτός είναι και ο λόγος που βρίσκεται στο ΔΣ του ΣΕΓΑΣ, να εκπροσωπήσετε τους προπονητές. Mm. Αυτός νομίζω είναι. Μα ο με όσους... ρόλος και γι' αυτό το λόγο είστε εκεί. Μα και με όσους μιλήσαμε. Ενώ όμως το ΔΣ του ΣΕΓΑΣ, όχι είστε εκεί ως προπονητής που τόσα χρόνια έχετε φέρει αμέτρητες επιτυχίες. Λοιπόν. Εγώ εύκολα παίρνω το Μίλτο Αγκαλιά και φεύγουμε. Εντάξει. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Ούτε αυτό είναι μια δεν λύση. Είναι λύση. Δεν είναι ακριβώς. Λύση. Δεν πρέπει να είναι. Και ξέρω ότι δεν θα το κάνετε, διότι έχετε και την ποιότητα αλλά και το σθένος να παλέψετε για οτιδήποτε. Η κοινωνική προσφορά είναι η μεγαλύτερη δύναμη ενός ανθρώπου. Το ξέρουμε πολύ καλά. Κύριε Πομάσκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε κουράγια και ευχόμαστε να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Εμείς θα έχουμε ανοιχτά τα μικρόφωνα για αυτό το θέμα, όσο του δούμε να υπάρξει κάποια λύση. Να είστε καλά. Και εσείς, καλή χρονιά σε όλους.